Παύλο, ξύπνα. Δεν θα πας στον πόρο. Ε? Τι ώρα είναι. Όπου έχασα το καράβι. Δεν έχει νόημα. Το έχω πει. Δεν παίζονται με αυτόν τον τρόπο οι κλασικοί. Αγαπητή μου, με όλη τη διαφορά μας θα καταφέρνουμε τελικά. Έλα, θα προσπαθήσω να συμμορφωθώ. Όσο γίνεται. Προσπαθήσει και η μαμά να πλησιάσει το δικό σου παίξιμο. Δεν γίνεται. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Όχι, καλύτερα καθένα στο δικό του παίξιμο. Άλλωστε τα καταφέρνουμε και έτσι όχι πολύ άσχημα. Δεν στηρίχθηκα μόνο σε ένα, αλλά και τη Βενεδικτίνη σου. Τι επιθυμήσατε πιο πολύ, εκείνη ή εμένα? Θέλει και ερώτημα και βέβαια εσένα, αγάπη μου. Βενεδικτίνη βρίσκουμε. Παύλο όμως. Τώρα που σε βρήκαμε, δεν πρόκειται να σε ξαναδείσουμε να φύγεις. Δεν νομίζω πως μένει τίποτα άλλο. Πάντως αν θέλεις, φέρ' το να του ρίξω μια ματιά ακόμη. Και βέβαια θέλω. Να τελειώνουμε πια με αυτό, να ασχοληθούμε και με τίποτα άλλο. Αν είναι εντάξει, να το υποβάλω. Να το υποβάλεις. Νομίζεις πως έχει πιθανότητες επιτυχίας? Και βέβαια έχει. Είναι πραγματικό και χλιμπάρι. Αν σας ενδιαφέρει, θα σας κάνω μια καλή τιμή. Δεσποινής, κάντε μου τη χάρη να δεχτείτε αυτό. Πρόσεχε τη μαμά. Μαμά, ο Παύλος.
Γεια σας. Τι γίνατε, σας επιθυμήσαμε. Να το πιστέψω. Πάτε προς τα κάτω. Ναι, αλλά κάπως βιαστικά. Έχουμε ραντεβού με το γενικό πρόξενο που γνωρίσατε στον πόρο. Γεια σας. Να μην χαθείτε. Αντίο σας. Μην ξεχάσεις το βιβλίο. Βίργο, πάμε. Μας περιμένει ο κύριος Παπαμαρκόπουλος. Είναι τρεις εβδομάδες που δεν έχω δει την ταράτσα με το εγώκλημα. Έφερα ένα βιβλίο με άκοπα φύλλα. Μια έκδοση σε μικρό σχήμα. Τα σονέτα του Σέξπιρ. Δεμένη σε μαλακό ρόδινο δέρμα. Τόσο ρόδινο και τόσο μαλακό που δεν έχω τη διάθεση να το χαρίσω. Εντελώς ξαφνικό. Πραγματικά δεν το περίμενε. Ειλικρινά λυπάμαι. Πάντως διαβιβάστε τους χαιρετισμούς μου και πείτε πως ελπίζω μια άλλη φορά. Μην ανησυχείτε. Θα τους διαβιβάσω. Σε ευχαριστώ. Αλλά άλλη φορά να μου δίνεις φανερά ό,τι έχεις να μου δώσεις. Έκανες παρέα με την Κέντη στην Αθήνα. Μείναμε μονάχα τρεις μέρες και ήμουνα συνέχεια με τη μαμά. Σε ποιο υπουργείο πήγατε? Εξωτερικών, δεν άκουσες? Θα θέλατε να μείνετε απόψε μαζί μας? Δεν έχετε μείνει ποτέ για φαγητό. Να πω να βάλουνε και τέταρτο σερβίτσιο, μαμά. Δεν χρειάζεται, οι τρεις μας θα είμαστε. Τι κάνει ο κύριος Γενικός Πρόξενος? Τώρα μου έλεγε η κυρία Δραγάτη πως έφυγε ξαφνικά για την παλιά του θέση της Βρυξέλλες. Το φαγητό είναι μαγειρεμένο με πολλή τέχνη. Ίσως επειδή μαγειρεύτηκε για κάποιον άλλον. Θα ήθελα τόσο πολύ να μείνουμε καλοί φίλοι. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ μου έλειψες αυτές τις τρεις εβδομάδες. Σαν φίλος αγαπάω πάρα πολύ. Πόσο πολύ και πόσο σε φίλω. Πάμε να περπατήσουμε. Πού? Εδώ τριγύρω. Όχι, φοβάμαι. Φοβάσαι? Τι φοβάσαι, εμένα? Εμένα φοβάσαι? Thank you.
μια μέρα θα σε χάσω. Θα κλάψω, θα σε χάσω. Θα τα παλιά όνειρά μας. Θα μείνει μια στιγμή. Μια μέρα θα με χάσει. Θα κλάψω, θα σε χάσει. Θα τα πιθούν οι όρθιοι. Θα ρίξουν τη γυβλή.